απέριξη αυτής ή της αστυνομίας. Ο 43χρονος μετέφερε εφόδια καλλιεργητικά για τη φροντίδα και ταχεία ανάπτυξη της καλλιέργειας, της φυτείας. Ο λαδαπός υπήκοος Βουλγαρίας μερίμνησε για τη μεταφορά και διαφυγή των Αλβανών καλλιεργητών αμέσως μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε συγκεκριμένη φυτεία. Έτερος υπήκοος Βουλγαρίας μετέφερε με όχημα ιδιοκτησίας τους Αλβανούς καλλιεργητές. Αυτό το είπαμε ξανά. Ο 44χρονος παρήχε κατάλημα, υπέθαλτε τους Αλβανούς καλλιεργητές αμέσως μετά την επιχείρηση της αστυνομίας σε πέρα συγκεκριμένη. Ο 20χρονος αγόραζε και μετέφερε τρόφιμα στους Αλβανούς φύλακες καλλιεργητές καθώς και εφόδια για την ανάπτυξη της φυτείας. Στο τέλος. Στο τέλος. Στην εγκληματική οργάνωση του νομού Ηρακλείου, που είχε ως έδρα τα Μάλια. Η πρώτη ήταν του Πλαστιού. Η πρώτη ήταν του Πλαστιού με έδρα... Εδώ. Μέρος της πόλης μας, ευρύτερα, το ΣΥΣΥ. Όπως φαίνεται στη διαφάνεια αυτή, και η οργάνωση αυτή είχε πυραμοειδή δομή, αλλά με πυρήνα ηγετικό. Δεν ήταν μόνο άτομα, είχαμε δύο άτομα που ήταν πυρήνας της οργάνωσης. Πυρήνας αρχηγικός, τον οποίο αποτελούσε ο 47χρονος δράστης με τον 48χρονο, ήδη αρχηγό της πρώτης οργάνωσης που προανέφερα, του Λασιθίου. Αρκετά μέλη από την πρώτη οργάνωση ήταν μέλη και της β' οργάνωσης. Η συνοχή της ομάδας οφείλεται και στην περίπτωση αυτή στην ύπαρξη συγγενικών και φιλικών δεσμών στην προσωπικότητα και τη δυναμική του ηγετικού πυρήνα καθώς και στην αμοιβαιότητα, συμπαράσταση και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της. Ειδικότερα, οι δύο φερόμενοι ως ηγετικός πυρήνας της οργάνωσης σχεδίαζαν από κοινού, αποφάσιζαν για τη δομή, συγκρότηση και τακτική διανομή ρόλων, ακριβώς όπως ακριβώς προανέφερα, ήδη ακριβώς δομή και δράση όπως και στον νομό Λασιθίου, ήδη σε αρμοδιότητες, ήδη μέθοδοι. Ομοίως τα μέλη της ενδιάμεσης βαθμίδας παρήχαν άμεσο και αναγκαίο υποστηρικτικό ρόλο στην όλη λειτουργία της οργάνωσης για την επίτευξη των εκνόμων σκοπών της, όπως διεξοδικά παρατέθηκε για την εγκληματική οργάνωση νομού Λασιθίου. Τα μέλη της κατώτερης βαθμίδας επιτελούσαν δευτερεύοντες και επικουρικούς ρόλους και συγκεκριμένα η με αριθμό 6, 7, 9 και 10 αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, καλλιεργητές και φύλακες της φυτείας, είχαν εγκαταστήσει και διέμεναν καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας σε κατάλληλους διαμορφωμένους χώρους εντός της φυτείας. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονταν το πότισμα, το σκάλισμα, φυτοπροστασία, λίπανση και η παρακολούθηση της ανάπτυξης των δεντρίων κάναβης, καθώς και η επιτήρηση για τυχόν προσέγγιση κατά αυτούς ατόμων ανεπιθυμήτων. Εδώ μετά θυμίσαμε να σας κάνω μια επισήμαση σημαντική για τον ρόλο των φυλάκων που ήταν μέσα στις φυλακές, μέσα στις φυτείες. Λοιποί δράστες που συμμετείχαν ως συνεργοί στην εγκληματική οργάνωση Ηρακλείου. 17χρονος είναι ο γιος του αρχηγού του 45χρονου της Β' εγκληματικής ομάδας που προαναφέραμε, ο οποίος παρήχε πληροφορίες για κάθε κίνηση ατόμου ή αστυνομίας. Έχουμε έναν 20χρονο, ο οποίος είχε μεριμνήσει και απέκρυψε το μερίδιο κάναβης που έλαβε ο πατέρας του
για την καλλιέργεια φυτείας κάναβης. Έχουμε ένα σαρταντριάχρονο με ρύθμιση για τη μεταφορά λιπάσματος και την ταχεία ανάπτυξη της φυτείας. 38χρονος μετέφερε με όχημα ιδιοκτησίας του Αλβανό καλλιεργητή που διέφυγε αμέσως μετά την επέμβαση της αστυνομίας. 42χρονη, η σύζυγος του αρχηγού της Β' οργάνωσης. 45χρονο και το παιδί μέσα στην οργάνωση και ο 17χρονος. Η οποία είχε τη διαχείριση των χρημάτων από τις πωλήσεις και την καλλιέργεια δικαιών κάναβης. Έχουμε ένα 46χρονο αλβανό υπήκο Αλβανίας και αυτός καλλιεργητής της φυτείας. Τρίτη, 21/8/2012. Νομός Ηρακλείου. Τοπική κοινότητα Κεράς, Δήμου Χερσονήσου. Εδώ, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και εκτελέστηκε επιτυχώς συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, κατά την οποία βρέθηκε μέσα σε εγκατελειμμένο αγροτεμάχιο από δέντρα, ελαιόδεντρα, φυτεία κάναβης, αποτελούμενη από 203 δεντρίλια κάναβης ύψους έως και 3 μέτρων. Στο σημείο της φυτείας εντοπίστηκε αυτοσχέδιο κατάλημα των δραστών καλλιεργητών της φυτείας, εντός του οποίου βρέθηκαν 120 δεντρίλια κάναβης, τα οποία είχαν κοπεί και ήταν για σε φάση αποξήρασης. Μία σακούλα νάιλον, η οποία περιείχε ακατέργαστη κάναβη, πρόσφατα αποξηραμένη, μεικτού βάρους 900 γραμμαρίων περίπου, καθώς και επίθετων εργαλείων καλλιέργειας, τα οποία και κατασχέθηκαν. 28/8/2012. Τοπική κοινότητα Ποταμιών Δήμου Χερσονήσου. Και εδώ σχεδιάστηκε, οργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία επιχείρηση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου, όπου βρέθηκε μέσα σε αγροτική δασική περιοχή φυτεία κάναβης, επιμελημένη, καλλιεργημένη στο απόλυτο, με 250 δεντρίλια ύψους πάνω από 3 μέτρα, τα οποία ήταν σε πλήρη ανάπτυξη. Και αυτά κατασχέθηκαν μαζί με όλα τα ευρήματα που ήταν κοντά στη φυτεία. Λάστιχα, προσωπικά είδη και λοιπά. Δεκατέσσερις 9/2012. Τοπική κοινότητα Αστριτσίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Και εδώ, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και εκτελέστηκε με μεγάλη επιτυχία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, όπου συνελήφθησαν 3 ημεδαποί ηλικίας 34, 40, 42 ετών για καλλιέργεια δεντρίλιο κάναβης μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Λασιθίου. Ειδικότερα, ύστερα από πληροφορίες, τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της Ομάδας Ειδικών Αποστολών Κρήτης, τμήμα της περιοχής, όπου κατελήφθησαν επ' αυτού φόρο οι 3 προαναφερόμενοι ημεδαποί να μεταφέρουν 2 τσουβάλια, στα οποία υπήρχε ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους περίπου 9 κιλών, οι οποίοι και συνελήφθηκαν. Επιπλέον, στα πλαίσια της προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν 2 ακόμη ημεδαποί ηλικίας 16 και 34 ετών. Περαιτέρω, ταυτοποιήθηκε και ένας αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας,
ο οποίος αναζητείται λόγω έλλειψης στοιχείων και ο οποίος ήταν μέσα στη φοιτεία. Όλοι αυτοί, οι παραπάνω που προανέφερα, είναι και αυτοί μέλη της οργάνωσης. Ακολούθως, έγινε εξερεύνηση στην περιοχή όπου βρέθηκε μία φοιτεία κάναβης διαρθρωμένη σε τρία επίπεδα με 116 δεντρίλια ύψους 3 μέτρων, 15 δεντρίλια αποξηρωμένα, 6.000 γραμμάρια αποξηραμένης κάναβης και διάφορα άλλα αντικείμενα καλλιεργητικά. Επίσης, σε παρακείμενη τοποθεσία εντοπίστηκε κατάλληλα χώρος διαμορφωμένος με 43 δεντρίλια κάναβης από φοιτεία του έτους 11, από μηνάρια. Η συνολική ποσότητα κάναβης ανέρχεται σε 14 κιλά και 700 γραμμάρια, καθώς και 174 δεντρίλια κάναβης. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 42χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 φυσίγγια και 2 φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες ως μέσο διακίνησης και μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών. 29/2012. Τοπική κοινότητα Χόνος, Δήμου Μηλοποτάμου. Και εδώ είχαμε το σχεδιασμό επιχείρησης συντονισμένης, η οποία πήγε με απόλυτη επιτυχία και αυτή και εκριζώθηκε σε περιοχή Δυσβατή και Δασόδη, φυτεία κάναβης με 250 δεντρίλια ύψους έως 4 μέτρων, σε πλήρη ανάπτυξη, στάδιο συγκομιδής. Και αυτά κατασχέθηκαν μαζί με τα ευρήματα στον χώρο της φυτείας. Στα πλαίσια εξάρθρωσης των ελόγων εγκληματικών οργανώσεων, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε χτες 13/11/2012 υπό την εποπτεία του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης υποστρατήγου κ. Παραπολιτάκη, συνδυασμένη αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στις κοινότητες Συσίου του Δήμου Αγίου Νικολάου, Μαλίων, Σταλίδας, Καλού Χωριού του Δήμου Χερσονήσου, Καστελίου και Γερακίου του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, εντός της πόλης του Ηρακλείου, καθώς και συνότητες Χόνους Απλαδιανών του Δήμου Μηλοποτάμου Ρεθύμνου. Κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης είχαμε τη σύλληψη 2 ημεταπών, 48 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι είναι οι αρχηγοί, είναι ο αρχηγός και ο πυρήνας των δύο οργανώσεων, και το καθώς επίσης και 6 ημεταπή και 2 αλλοδαπή, ηλικίας από 16 έως 44 ετών, φερόμενοι ως μέλη της ενδιάμεσης και κατώτερης βαθμίδας των οργανώσεων αυτών. Δηλαδή και οι δύο αρχηγοί έχουν συλληφθεί και ο πυρήνας. Λοιπές συλλήψεις που έχουμε διενεργήσει. Συνελήφθησαν 3 αστυνομικοί και 2 ημεδαπή για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς και ένας αλλοδαπός για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φορτηγά αυτοκίνητα, 2 ζυγαριές ακριβίας, 2 πιστόλια, φυσίγγια και το ποσό των 19.200 ευρώ. Ποσό προερχόμενο φυσικά από την πώληση
ναρκωτικών. Όλοι οι συλληφθέντες με τη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί κακουργηματικού χαρακτήρα θα οδηγηθούν εισαγγελέα πλημελιωδικών αστείου. Ο αγώνας μας, όλων που είμαστε στην αστυνομία και παλεύουμε για την πάταξη εγκληματικότητας, συνεχίζεται παρά τις σχέσεις που έχουν καταγραφεί. Θεωρούμε χρέος μας να προφυλάξουμε την νεολαία του τόπου μας. Γι' αυτό ζητούμε τη βοήθεια, τη συμπαράσταση όλων των πολιτών, των φορέων, του νομού Λασιθίου. Πρώτα απ' όλα, αυτά που μας διαβάσατε, μπορούμε να τα έχουμε εμείς στα χέρια μας στην φωτοτυπία. Για να μην καθυστερούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο σημείο. Μπορούμε να τα δώσουμε έξω, να τα βγάλουμε φωτοτυπία τώρα. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι είμαστε εδώ, πήγαινε μέσα. Εγώ Κώστα, με ρίμισε. 10. Βγάλε 10. 10. 20-30. Όχι, εγώ ο Στάθος. Κώστα, με ρίμισε. 12. Συγγνώμη λίγο, μισό. Κώστα. Ας τα πάρουνε σε μορφή ηλεκτρονική. Γίνεται. Αν σας βοηθάει. Αντίτυπα. Ωραία, αντίτυπα. Ωραία, αντίτυπα. Αντίτυπα. Ωραία. Ωραία. Αυτά είναι τα θέματα. Παιδιά, γιατί έχουμε πολύ μέλλον. Παιδιά, έχουμε μέλλον και πρέπει να τελειώνουμε. Να ξεκινήσουμε ερωτήσεις, μπορούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο. Ωραία. Θα ήθελα να μάθω το ρόλο. Συντονιστείτε. Θα ήθελα να μας πείτε πιο συγκεκριμένα τις κατηγορίες που βαρύνουν τους αστυνομικούς και το ρόλο τους στην οργάνωση αυτή. Συγγνώμη, Κυριάκο. Κυριάκο, πάρε. Μισό λεπτάκι. Είναι αστυνομική στο μέτρο. Λοιπόν, παιδιά, ησυχία λίγο. Λοιπόν, ναι. Πάμε. Απλά, Επακριβώς το ρόλο των τριών αστυνομικών στις οργανώσεις αυτές. Οι αστυνομικοί παρήχαν πληροφορίες για τις αστυνομικές επιχειρήσεις. Στο νομό Λασιθίου. Και οι τρεις. Οι δύο του νομού Λασιθίου. Ο έτερος του Ηρακλείου είχε εμπλακεί σε αγοραπολισία όπλου. Ο ένας είχε μία σύντομη, θα έλεγα, επικοινωνία με τον αρχηγό της οργάνωσης του νομού Λασιθίου και ο έτερος αστυνομικός είχε πολύ πιο συχνή επαφή με μέλος της οργάνωσης του νομού Λασιθίου. Να μας το πω, ο αξιωματικός, πείτε μου. Ο αξιωματικός ή ο άλλος. Για το πρόσωπο, μας λέτε. Ακούστε λίγο. Ο αξιωματικός είχε μία συγκεκριμένη πληροφόρηση και επικοινωνία με την Αλφα οργάνωση. Συχνή επικοινωνία. Συγκεκριμένη, όχι. Συγκεκριμένη. Τώρα, αν είναι μία παραπάνω, ακούστε λίγο. Η δικογραφία είναι, αν πω σε λεπτομέρειες, θα μιλάμε μέχρι αύριο. Πληροφορίες. Συγκεκριμένες. Ο έτερος αστυνομικός ήταν, θα έλεγα, πιο συσταγωγικά συνεργάσιμος με τα μέλη της Αλφα οργάνωσης. Ποιος από τους δύο έχει σχέση και με τη συνεργασία? Ο δεύτερος, στο βαθμό αρχιφύλακας, κατηγορείται από την υπηρεσία μας και για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Δεν έχει υποδειχθεί, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Αυτό τεκμηριώνεται από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες ή με ευρήματα? Στοιχεία της δικογραφίας. Συνδεδεμένα, τα οποία θα αξιοποιηθούν περαιτέρω από ποιος είναι. Ο ένας αστυνομικός επιτελείων και άλλος στην ασφάλεια. Πόσο σας δυσκόλευσε, γεγονός ότι ερευνούσατε αυτή τη σοβαρή υπόθεση και τον είχατε εδώ μέσα? Σίγουρα δεν είναι ούτε καλύτερο, ούτε ευχάριστο.
ούτε και διαχειριστικά εύκολο. Πώς καταφέρετε να διατηρήσετε τα στεγανά σε αυτήν την περίπτωση? Εντάξει, πάντως στεγανά παντού διαρροές. Υπάρχει συγγενική σχέση του αρχιφύλακα με κάποια μέλη της οργάνωσης? Φιλικές σχέσεις. Στενές φιλικές σχέσεις. Ενημερωνόμαστε τώρα ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στην Νεάπολη. Εμπλέκεται με το προσεγγιωμένο προστατικό. Σήμερα θα γίνει η προσαγωγή των συλληφθέντων στην εισαγγελέα Λασιθίου. Όλων και από το Ηράκλειο. Ακούστε λίγο. Επιχειρησιακά επιλέγει το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου για λόγου διαχείριση και ασφάλεια των εμπλεκομένων. Για το λόγο αυτό είχαμε χτε σαν έδρα τη διεύθυνση Λασιθίου. Από εκεί παρέμειναν κρατούμενοι συλληφθέντες. Σήμερα οδηγούνται στο εισαγγελέα. Εδώ, στο Λασίθι, που είναι και ο καθένα αρμόδιο για να κάνει διαχείριση περαιτέρω για την αίσθηση ποινικών διώξεων. Κυρία, μισό λεπτό, Ελένη, πέρα από αυτά που μα είπατε, τι στοιχεία έχετε για όλου αυτού, μόνο οι τηλεφωνικέ επικοινωνίε που έχουν καταναλωθεί? Υπήρχαν. Και αν θέλετε να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο συνάδελφο, γι' αυτό περίμενα. Θα μπορούσε να είναι μια φιλική συνομιλία από τη στιγμή που γνωριζόμαστε με τέτοιου ανθρώπου γύρω μα. Ακούστε λίγο. Εκτιμώ ότι υπάρχει η ωριμότητα να διακρίνουμε μια φιλική συνομιλία από μια συνομιλία άλλου περιεχομένου. Στοιχεία υπάρχουν. Κατά την προανάκριση υπάρχουν κάποιε. Πείτε μα κάτι και πιο συγκεκριμένο. Όχι, ακούστε λίγο. Η δημογραφία πριν πέσει εγγελέα δεν μπορώ εγώ να τη βγάλω όλη στην εμφάνεια. Θα με επιτρέψετε. Η δημογραφία έχει τα δικά τη στεγανά. Σα λέω κάποια πράγματα. Σε λεπτομέρειε δεν μπορώ να σκεφτώ. Ο ρόλος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ήταν καθοριστικός. Υπήρξε στενή συνεργασία με την υπηρεσία της δίωξης ναρκωτικού Αγίου Νικολάου, με τεχνικά μέσα και παροχή πληροφοριών. Γιατί είναι πλάγια αντιτρομοκρατική, κύριε Ευδά? Γιατί καλέσατε την αντιτρομοκρατική για εμπλοκή? Η υπηρεσία αυτή μας παρήχε τεχνική βοήθεια. Πληροφορίες. Την παρακολούθηση των υπόπτων. Ναι, βεβαίως. Μετά την προσαγωγή τους, τι είπαν εξεταζόμενοι από αστυνομικούς? Αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Για τους αστυνομικούς. Ναι. Όσον αφορά τη διακίνηση των όπλων. Να ολοκληρώσω και να τελειώσω. Να τα πάρουμε μία-μία νότια. Για τους αστυνομικούς, λοιπόν, πού συνελήφθησαν και τι είπαν αυτό? Τι βρέθηκε στην κατοχή τους, γιατί έχουμε σε κάποιο βρήματα? Μια ολοκληρωμένη απάντηση. Ακούστε λίγο. Γίνανε έρευνες. Βρέθηκαν κάποια φυσίγια και κάποιο υλικό το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα, αν θέλετε, επιβαρυντικό όσον αφορά την επαφή τους με την οργάνωση την εγκληματική. Δηλαδή τα ευρήματα ως ευρήματα δεν είναι τα ευρήματα τα οποία τους οδήγησαν ως εμπλεκομένους σε αυτή την υπόθεση. Είναι απλά ευρήματα. Δεν είναι τόσο καθοριστικά για να κατηγορηθούν ως εμπλεκόμενοι σε μια τέτοια οργάνωση. Είναι οι συνομιλίες. Τότε πώς συνδέθηκαν, ήταν ένα πρόσχημα για εσάς? Ακούστε, είτε κάναμε έρευνες, είτε δεν κάναμε, ήταν κατηγορούμενοι κατά την δικογραφία. Απλά αυτά ήταν ευρήματα από τις έρευνες που ενήρθε η υπηρεσία, η δική μας από την Αθήνα που είχε συνδέσει στο έργο μας. Μπορείτε να μας πείτε για τον γιατρό και για τους δύο δικηγόρους? Να σας αναφέρω. Επιλογή. Σχετικά με τους δύο δικηγόρους. Και ο γιατρός. Δεν είναι γιατρός, είναι καθηγητής τοξικολογίας σε ίδρυμα Πανεπιστημιακού. Δεν είναι κάποιος τυχαίος. Εδώ τι εικόνα έχουμε? Από τη φυτεία όπου είχαμε σύλληψη κάποιων ατόμων στο Ηράκλειο και τα μέλη της είναι ήδη προφυλακισμένα, υπήρξε η μεθόδευση, ένας εξ αυτών να σηκώσει όλο το βάρος και όλη την ευθύνη για την καλλιέργεια της φυτείας, ο άγαμος χωρίς υποχρεώσεις, και ελπίζω να έχουν μια πιο ευμενή μεταχείριση από την δικαιοσύνη. Ωστόσο, γίνεται αυτή η σύνθεση στον τρόπο διαχείρισης αυτής της τους εγκρεμότητας και παράλληλα επιδιώκουν μέσω συγκεκριμένου δικηγόρου το άτομο αυτό το οποίο παίρνει πάνω του όλη τη βαρύτητα για την καλλιέργεια να βγει επιστημονικά
ως τοξικομανής για να τύχει των επιτρεπτικών διατάξεων της δικαιοσύνης όσον αφορά τους τοξικομανείς. Δηλαδή, από εκεί που ήταν κατηγορητής, να βγει σαν χρήστης τοξικών ουσιών, τοξικομανής και να βγει έξω. Όμοια περίπτωση έχουμε και κάτω παρελθόν, αποδεδειγμένα από τα ευρήματα και από τις αναλύσεις που έχουμε ήδη στα χέρια μας και είναι υλικό της δημογραφίας, όπου έχουμε κατηγορούμενο και έτερο δικηγόρο. Αποκλείεται να είναι και άλλος δικηγόρος ήταν ο δεύτερος. Ακούστε, έχουμε δύο δικηγόρους. Τεκμηριωμένοι. Ακούστε, έχουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Η μία αφορά παρελθόντα χρόνο και η μία το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως σας προανέφερα, ότι ο ένας ο οποίος συνελήφθη γίνεται αυτή η μεθόδευση, δηλαδή ένας ο οποίος έχει μια κακουσματική δράση να βγει απλά ως τοξικομανής και να τύχει της εύνοιας του νόμου. Αυτά τα παραδέχτηκε κάποιος από τους λιπουθέντες? Ή υπάρχουν τόσο... στις τηλεφωνικές τις διαλέξεις. Μισό. Στις απολογίες τους, από όσο έχω κάποια έτσι, φανική ενημέρωση, δεν, όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Η δικηγόρη είναι Ηρακλείου. Ναι, Ηρακλείου. Εμπλογή πολιτικών προσώπων, ίσως κάτι τέτοιο που να δώσει, κάτι τέτοιο πληροφορία. Όχι, δεν υπήρξε καμία. Πώς το είπατε, εμπλοκή. Εμπλοκή πολιτικών προσώπων, κάποιο υποψήφιο. Όχι, ναι. Ο ένας από την Αλφα οργάνωση, αν θυμάμαι καλώς, ήταν υποψήφιος βουλευτής κάποιου κόμματος κατά τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες. Όσον αφορά τα όπλα, κατηγορείται ένας αστυνομικός για διακίνηση όπλων. Μάλιστα. Εκεί τι βρήματα έχουμε? Υπήρξε η προσπάθεια πώλησης ενός Καλάζνικοφ. Έγινε η διαδικασία να πουλήσει ένα όπλο. Δεν γνωρίζουμε αν τελικά υλοποιήθηκε ή όχι. Σε κάποιο μέρος και επειδή εμείς δεν το εγώ δεν το κατανόησα. Θέλετε να μας πείτε και για τον βουλευτή, τον υποψήφιο που προαναφέρατε. Αφορά στην πρώτη που δρούσε στο Λασίθι. Του Λασιθίου, έτσι είναι. Υποψήφιο στο Λασίθι ήταν. Ναι. Υποψήφιο Λασιθίου. Ενδιάμεσος ο ρόλος του ατόμου το οποίο φέρεται ως μέλος της οργάνωσης αυτής. Ηλικία. Να πούμε ηλικία τώρα. Το 70 νομίζω γιατί είσαι 70. 42. Δεν υπάρχει 42χρονος οικειώνας. Υπάρχει 43χρονος που εκπομπίεσαι με καλλιεργητικά. Πέραν το δελτίο τόσο για 40χρονος, 43χρονος, 40χρονος. Νομίζω το 70 γίνεται, νομίζω το 70. Α, εντάξει, τώρα 42, εντάξει. Υπάρχει 42. Θέλουμε κάτι άλλο, παιδιά. Ο αρχιφύλακας, μισό, ξέρα. Ο αρχιφύλακας του νομού εδώ Λασιθίου έχει σχέση με πληροφόρηση και με χρήση ουσιών. Του Ηρακλείου, ο εμπλεκόμενος αστυνομικός, είχε να κάνει με εμπορία συγκεκριμένου όπλου, το οποίο αποτελεί και αυτό υλικό της δημογραφίας και έχει καταγραφεί στο σώμα της δημογραφίας. Τρίτος αστυνομικός. Όχι. Τρίτος αστυνομικός. Αξιωματικός σε θέματα πληροφόρησης. Οι Αλβανοί είχαν ένα ρόλο αδίστακτο. Σε κάποια φοιτεία, όπου είχαν αναλάβει και τη φύλαξη παράλληλα, είχαν σχεδιάσει ότι σε ενδεχόμενη προσέγγιση ατόμων ή κυνηγών, είχε αρχίσει η περίοδος κυνηγική, εάν κάποιος τυχαία προσέγγιζε το σημείο, θα του έκαναν απαγωγή. Δηλαδή, αν ο κυνηγός πήγαινε στο σημείο, που θα πήγαγαν, να μην μαρτυρήσει τη φοιτεία και ακολούθως θα ενημέρωναν τα λοιπά μέλη της οργάνωσης για να κάνουν το τριγητό των δέντρων. Καταλάβατε αυτό. Σχεδίαζαν. Να του ρωτήσουμε. Πάντως, στα πλάνα τους ήταν ξεκάθαρα ότι αν ας πούμε, έχουμε κάποιον κυνηγό ή κάποιον ο οποίος θα μπει μέσα στη φυτεία, δεν τον έχουν να φύγει να καεί φυτεία, τον κρατάμε, τον απαγάγουμε, ενημερώνουμε όλη την οργάνωση για να κοπεί και να τριγηθεί η φυτεία για να μην χάσουν τα έξοδά τους. Προφανώς. Και το κόπο τους.
Θέλουμε κάτι άλλο. Επί συνόλου 67 κατηγορουμένων έχουμε ένα 16 συνεχίσει. Μισό. Έχει αξία να επισημάνουμε ότι ο αρχηγός της Β' οργάνωσης με τον αντίστοιχο της Α, ή το υπαρχηγό, δεν θυμάμαι ακριβώς, να σας πω, χαρτολογώντας έλεγαν ότι μας έχουν, ας πούμε, πάρα πολύ ενοχλήσει οι αστυνομικοί και έλεγαν να, είπαν να φάνε, να σκοτώσουν κάποιον διοικητή υπηρεσίας, της ΟΕΑ. Το πάμε θεός. Σε τηλεφώνηση. Το σχολίασαν ότι δηλαδή είναι ικανή όλα. Όταν αυτοί έχουν αυτές τις προθέσεις, ακόμα και να πλευρίζουν το ελικόπτερο το οποίο έκανε τις έρευνες, δεικνύει ότι είναι αδίστακτοι. Ωραία. Έτσι, οργανωμένοι αυτοί και εμείς τώρα οργανωμένοι, όπως είδατε, οργανωμένες οι διευθύνσεις μας, οι δράσεις μας, συνεργαστήκαμε και εμείς εδώ σαν υπηρεσίες και πιστεύω ότι φέραμε ένα καλό αποτέλεσμα για την πέταξη αυτού του φαινομένου. Να ρωτήσω λίγο, ειδικά ο αξιωματικός που είναι εδώ πέρα στην αστυνομική διεύθυνση Λασιθίου, ήταν παλαιότερα και σε κάποιες άλλες υπηρεσίες. Ναι. Υπήρχε κάποια παράξενη συμπεριφορά, είχατε κάποιες πληροφορίες από τους αστυνομικούς σας, από τους πολίτες? Όχι, δεν υπήρξε. Προσωπικά όχι. Προσωπικά όχι. Αν υπήρξε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σου το πω. Όσο ξέρω, όχι. Δεν υπήρξε ποτέ άλλη εμπλοκή ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο να τον ενοχοποιεί. Όχι. Όχι. Οι οικογένειες που εμπλέκονται, κάποια από αυτές τουλάχιστον μία και παραπάνω, σχετίζονται και με τα γεγονότα των Ζωνιανών. Έχετε εσείς κάποια αποδεδειγμένη? Καταγόμενες είναι οι πλειώνες από το Μυλοπόταμο. Καταγόμενες. Ναι, έχουν σχέση με. Όχι, σε σχέση με ποια ακριβώς. Έχουν είναι από εκεί καταγόμενες, έχουν σχέσεις φιλικές, συμπεθεριά και λοιπές φιλικές ή άλλες σχέσεις.